Καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μεσημεράκι Δευτέρας και πάμε να δούμε την πορεία των έργων στο ναό. Ξεκινάμε από την νοτιοδυτική πλευρά. Κολόνες πρώτου επίπεδου καλουπωμένες, κάποιες άλλες σιδερωμένες έτοιμες για καλούπωμα. Συνεχίζουμε την πορεία μας στη δυτική πλευρά. Οι κερκιδοφόροι σιδερωμένοι. Τα δοκάρια έχουν εμφανιστεί. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Και να μια εξέλιξη όπου τοποθετούνται οι πρώτες κερκίδες στο βορειοδυτικό πέταλο και είναι τάβλα. Η οικαστική παρέμβαση του εξκαφέα. Να δούμε και λίγο πιο κοντά. Ομορφαίνει ο ναός, ομορφαίνει. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας, ενώ η οικαστική παρέμβαση του εξκαφέα συνεχίζεται. Δεν μας χαλάει καθόλου. Πάμε προς τη θύρα 21. Επιβλητική και πεντάμορφη. Βόρειο-ανατολική πλευρά. Και βήμα-βήμα φτάσαμε στα VIP και στα επίσημα της ανατολικής πλευράς. Παρατηρώντας ότι προς το τέλος το δεύτερο επίπεδο. Έχει τελειώσει, αν δεν κάνω λάθος. Και ξεκινάνε οι κολόνες για το τρίτο. Νωρίτερα είχαμε την οικαστική παρέμβαση του εξκαφέα για το λόγο του ότι έχουν ξεκινήσει χωματουργικές εργασίες. Θα τις δούμε τώρα από κοντά σε λιγάκι. Στο νότιο πλέον κομμάτι. Πάμε να τις δούμε και να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στο ναό. Πριν πάμε να δούμε το μέλλον, ας ατενίσουμε λίγο το ένδοξο παρελθόν. Τη σκεπαστή εξέδρα. Που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη θύρα 9. Αξέχαστες εποχές, αξέχαστες. Και αφού γυρίσαμε για λίγο στο παρελθόν, πάμε να δούμε το μέλλον. Καλώς τις κερκίδες που θα πάνω τους τα χοροπηδάμε. Άφιξη κερκίδων, προφανώς του πετάλου,
ακόμα επόμενο επίπεδο πυλώνα. Πάμε για ψηλότερα. Και εδώ οι τένοντες που θα στηρίξουν το στέγαστρο. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Στην νοτιοδυτική πλευρά που βρισκόμαστε τώρα, ο Μεγάλος Γερανός είναι στην αναμονή, προφανώς για μάζεμα υλικών, αφού εδώ μεταφέρθηκε η έδρα της κατασκευαστικής εταιρείας, δηλαδή τα containers. Και η πλευρά εδώ, οι κολόνες στο ύψος τους, και πάμε προς τα πάνω. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στην νοτιοδυτική πλευρά, βλέποντας από μια άλλη γωνία την εξέλιξη. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας, κατευθυνόμενοι από τα νότιο-δυτικά. Εξέδρα, εξέδρα. Προς τη βόρεια πλευρά του ναού. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για καλύπτουμε και σιδέρμα στις τελικές κολόνες. Ακριβώς το ίδιο και εδώ. Μια ομορφιά μπροστά στα μάτια μας. Στην βορειοδυτική πλευρά τώρα, στην οποία στη βάση του εντυπωσιακού πυλώνα βλέπουμε ότι έρχεται φρέσκο χώμα για να κλείσει το κενό και να έχει το ίδιο ύψος με το επίπεδο του ισογείου. Και εδώ βλέπουμε ότι ο χώρος γεμίζει με φώμα. Αφού έχει μπει βέβαια και το ειδικό φελιζόλ, δεν γνωρίζω πώς ακριβώς λέγεται. Και οι κερκίδες που πριν λίγο κατέφτασαν στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφίας. Εδώ βλέπουμε τις κομματουργικές εργασίες που εκτελούνται στην νότια πλευρά, στην Οδό Φοπών, το χώμα από τις οποίες μεταφέρεται κατόπιν εδώ για να κλείσει ο χώρος που μόλις πριν λίγο είδαμε. Από
από τα χαλάσματα και τα ξερόφορτα μέσα στη φωλιά του. Και εδώ βλέπουμε την τοποθέτηση κερκίδας. Στη βόρειο-ανατολική πλευρά. Και μόλις τώρα έφτασε το χώμα. Το οποίο το φορτηγό το εναποθέτει για να κλείσει ο χώρος εδώ πέρα. Συνεχίζουμε την βόλτα μας αυτή και να τονίσω εδώ ότι πριν από τη χαρά που μπαίνουν οι κερκίδες μπέρδεψα τη βόρειο-ανατολική με τη βόρειο-δυτική. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Βόρεια πλευρά της Αγίας Σοφιάς και από τα δυτικά στα ανατολικά. Τώρα δεν κάναμε λάθος. Το πέταλο μπροστά μας. Προχωράμε προς τα κάτω. Άρε να ε! Από το φορτηγό στις εξέδρες. Η βόλτα μας συνεχίζεται από εδώ, από το κέντρο του κόσμου μας. Βήμα-βήμα, περιμετρικά, να παρακολουθούμε την πορεία των έργων, ενώ επιτέλους ο ήλιος κάνει την εμφάνισή του και ο αέρας έχει κόψει. Στα νότιο-ανατολικά, πρώην 5-6-7, χωματουργικές εργασίες συνεχίζονται. Όπως επίσης και εργασίες σιδερώματος στον τέταρτο πυλώνα.
και οι κερκίδες τοποθετούνται κομμάτι-κομμάτι, σκαλί-σκαλί, εκεί που δεν πρόκειται να κάθεται κανένας. Υποχρεωτικά βέβαια τα καθίσματα, αλλά πιστεύω θα είναι τυπικά. Γιατί όλοι θα χοροπηδάνε πάνω σε αυτά τα κομμάτια του τσιμέντου. Πάμε να κάνουμε άλλη μία γύρα περιμετρικά της Αγίας Σοφιάς. Οι καστικές παρεμβάσεις συνεχίζονται. Δεν μας χαλάει καθόλου. Το σπίτι μας στο Πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά. ΑΕΚΑΡΑ για πάντα. Γεια χαρά, αδέλφια.